Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος εκπομπής Κρήτης σήμερα. Αν μη τι άλλο, συνεχίζουμε την πολιτική συζήτηση. Μεγάλη χθεσινή βραδιά. Ανέδειξε έναν νικητή και βεβαίως ανέδειξε και πολλά άλλα ζητήματα που αφορούν και το κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης που πλέον βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα. Και ανέδειξε βεβαίως και δύο νεοφώτιστα, όπως τα λέμε, κόμματα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Είναι η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και είναι και το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη. Και θα πάμε ευθύς αμέσως να καλησπερίσω δύο εκπροσώπους των δύο αυτών κομμάτων, τον κύριο Μιχάλη Γαβιωτάκη, τον πολιτευτή με την Ελληνική Λύση και υποψήφιος βουλευτής ήσασταν. Κύριε Γαβιωτάκη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και την κυρία Κατερίνα Τσουκαλά, γνώριμη. Καλώς ήρθατε, κυρία Τσουκαλά, εκ μέρους του κόμματος και του Γιάννη Βαρουφάκη. Μαζί μας συνεχίζει βεβαίως να είναι και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Συνδράμει στη συζήτηση, Νίκο, Νομίζω. Βέβαια, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά σήμερα. Από το να καλύψουμε τον απόϊχο της χθεσινής εκλογικής διαδικασίας. Πάντως, θα συμφωνήσει, είναι πιο χαλαρό το κλίμα στο οποίο πλέον γίνονται και το πλαίσιο που γίνονται πλέον οι συζητήσεις. Λοιπόν, το κλίμα ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου ιδιαίτερα έτσι. Όχι τόσο έντονο, θα έλεγα, όσο ήταν σε ευρωεκλογικές και σε αυτοδιοικητικές εκλογές. Έριξαν ταχύτητες. Οπότε το κλίμα πάνω κάτω είναι ίδιο. Είναι ίδιο. Και ευθύς αμέσως να πάω στον κύριο Γαβιωτάκη. Κύριε Γαβιωτάκη, συναισθήματα με το κλείσιμο της κάλπης, Ελληνική Λύση, στην οποία συμμετείχατε κι εσείς ως ενεργό κύτταρο του κομματικού σχηματισμού του Κυριάκου Βελόπουλου, βρίσκεται εντός του κοινοβουλίου. Νομίζω ήταν και ο στόχος τον οποίο θέλατε να πετύχετε, τον πετύχατε. Ναι, πιστεύω ότι ο πρώτος στόχος της Ελληνικής Λύσης ήταν να έρθει στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Ο δεύτερος. Ο δεύτερος είναι, πιστεύω, να αυξήσουμε το ποσοστό μας σε ενδεχόμενες επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Λύσεις που, όπως λέγεται το όνομα Ελληνική Λύση. Λύσεις που υπάρχουν και είναι στο πρόγραμμά μας, βεβαίως. Μάλιστα. Πιστεύω ότι. Ποια κατηγορία ψηφοφόρων απορρόφησε η Ελληνική Λύση, πιστεύετε? Κοιτάξτε, αν. Ποιοι έχασαν και τι κερδίσατε και από ποιους, αυτό θέλω να καταλάβω. Ναι, θα σας πω. Αν πάρουμε μέτρο σύγκρισης, γιατί δεν έχουμε άλλη εκλογική διαδικασία προηγούμενο, ήταν μόνο τις ευρωεκλογές. Τα ποιοτικά λοιπόν χαρακτηριστικά των ευρωεκλογών έδειξαν ότι η Ελληνική Λύση το 1% από τα 4,2% που είχαν πάρει προερχόταν από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να αφισβητηθεί. Έτσι ήταν η δημοσκόπηση, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έβγαλαν. Το 1% ήρθε από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα 15% ήταν από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Συγγνώμη, ναι, από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ένα 10% από τη Χρυσή Αυγή. Τα έχετε στοιχειοθετήσει πάντα. Ναι, ναι. Υπογνωρίζετε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δεν είναι δικά μας. Αυτά έχουν δείξει δημοσκοπήσεις. Βάλτε μία ανωτελεία. Ένα 10% από τη Χρυσή Αυγή μας είπατε. Ένα δεν ξέρω αν σας προβληματίζει λίγο αυτό το γεγονός. Πήραμε και από το ΚΚ. Δεν ξέρω αυτό αν είναι ένα άλλο μέτρο σύγκρισης. Εντάξει, δεν νομίζω να υπάρχει μέτρο σύγκρισης ανάμεσα στα δύο κόμματα. Από όλους τους φορείς πήραμε. Και ήταν ψήφος διαμαρτυρίας ενδεχομένως προς τα μεγάλα κόμματα, προς τους συντηρητικούς ψηφοφόρους. Εάν το δείτε έτσι, πιστεύω ότι και ένα κόμμα του 3% όπως ήταν το ΣΥΡΙΖΑ και ξαφνικά να ρηχήθηκε στο 30%, ίσως να υπήρχε και μια δυσαρέσκεια όσον αφορά το δικοματισμό που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα. Πιστεύω ότι η Ελληνική Λύση, λόγω του ότι είναι ένα καινούριο κόμμα με διάρκεια 2-2,5 ετών και πιστεύω ότι και τα μέσα ενημέρωσης δεν ήταν, πιστεύω, κοντά μας στο να αποβάλουμε τις θέσεις μας, το πρόγραμμά μας, πιστεύω ότι είναι ένας παράγων αυτό στο να μην έχει την κατάληξη. Εδώ ξεπεράσατε το εμπόδιο της Εκκλησίας, νομίζω, αφού ξεπεράσατε το εμπόδιο της Εκκλησίας και των επιθέσεων του τελευταίου διαστήματος, νομίζω ότι τα ΜΜΕ είναι. Δεν πιστεύω είναι τώρα το θέμα της Εκκλησίας έχουν δοθεί σαφές απαντήσεις από τον Πρόεδρο. Ναι, ναι, τις είχε δώσει και εδώ. Είχε ναι, δώσει, είχε απολογηθεί. Έχουν δοθεί οι εξηγήσεις όσον αφορά τα θέματα δύο ιεραρχών που έβγαλαν κάπως λίγο χολή εναντίον μας. Ας μου επιτραπεί η έκφραση αυτή. Δεν πάβει όμως να είχαμε μία ελάχιστη πτώση. Αν έχουμε πάλι μέτρο σύγκριση, πάλι τις ευρωεκλογές. Δηλαδή. Είχαμε ένα ποσοστό της τάξης 4,2, σήμερα έχουμε ένα ποσοστό της τάξης 3,70. Πιστεύω ότι η Εκκλησία εκεί ήταν λίγο άδικη με εμάς. Αν και δώσαμε τις κατάλληλες εξηγήσεις. Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, σας είδα χθες το βράδυ, σας παρατηρούσα έτσι και στο πάνελ το οποίο είχε στηθεί και που δώσατε το παρόν εδώ στην Κρήτη TV, να αγωνιάτε για πολλά θέματα
Είτε αυτό έχει να κάνει με το κομμάτι της Σταυροδοσίας, γιατί ήταν και επίκαιρο εκείνη την στιγμή, αλλά και γενικότερα θέλατε να πείσετε τον κόσμο για αλλαγή νοοτροπία σκέψη σε κάθε εκλογική διαδικασία. Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Δεν ξέρω, τι σας άρεσε και τι δεν σας άρεσε. Εγώ αυτό έχω να σας ρωτήσω σε σχέση με το αποτέλεσμα το χθεσινοβράδινο. Θα σας πω. Καταρχάς ήταν πολύ σημαντική ημέρα, πολύ σημαντική νίκη για το κόμμα, στο οποίο πλέον εδραιώθηκε στη συνείδηση του κοινού ως ένα κατεξοχήν προοδευτικό κόμμα. Έτσι, εμείς αντλήσαμε ψήφους και από την αριστερά και από το κεντρό χώρο και λίγο από τη δεξιά και από το ΚΟΕ. Έχουμε πλέον εδραιωθεί στον προοδευτικό. Είναι λίγο νωρίς για να εδραιωθεί ένα κόμμα μέσα από δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Μα βεβαίως. Απλά σε σύγκριση, θα ήθελα να, αν με αφήνετε να συνεχίσω. Σας αφήνω, μια πρόταση είπα. Σε σύγκριση με τις ευρωεκλογές είχαμε και το εξής πρόβλημα. Ο κόσμος δεν γνώριζε καν το ΜΕΡΑ25. Δεν το γνώριζε ως ονομασία κόμματος. Δεν γνώριζε καν ότι ο Βαρουφάκης κατέβαινε στις εκλογές. Οπότε αυτή τη στιγμή εδραιωθήκαμε, όπως είπα, στη συνείδηση του κοινού. Όχι ως κόμμα, όχι πολιτικά ως κόμμα. Αυτό βεβαίως θέλει χρόνο. Είχε κάνει μια προεργασία από ο κύριος Βαρουφάκης και σε επίπεδο Ευρώπης έχουμε να κάνουμε με ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό, οπότε νομίζω γνωστός ήταν. Στο εξωτερικό είναι πολύ περισσότερο γνωστός από ότι στην Ελλάδα. Ναι. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι το ΜΕΡΑ25 ξεκίνησε ως DiEM25 μέσω συνεργασιών με προοδευτικά κόμματα, οικολογικά κόμματα, αριστερά κόμματα σε όλη την Ευρώπη μέσω της Διεθνούς Προοδευτικής με τον Μπέρνι Σάντερς. Αλλά τα έχουμε πει, να μην τα επαναλαμβάνω. Για να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Κουμαντάκη. Για μένα ένα άλλο διακύβευμα, πέρα από το διακύβευμα το δικό μου, όσον αφορά περιβαλλοντικά ζητήματα, πέρα από το διακύβευμα του κόμματός μου, πέρα από την ιστορική δικαίωση του Γιάννη Βαρουφάκη, ένα άλλο διακύβευμα ήταν και η αντιπροσώπευση των γυναικών. Αυτή τη στιγμή στο νομό Ηρακλείου δεν θα μας εκπροσωπήσει καμία γυναίκα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και για μένα αυτό, κύριε Κουμαντάκη, είναι ένα θλιβερό γεγονός. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Θέλω πάρα πολύ και ένα από το προσωπικό μου στοίχημα και θέλω πάρα πολύ ο κόσμος να αρχίσει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη γυναίκες υποψήφιες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκπροσωπούμαστε. Μία γυναίκα αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει να προσφέρει πάρα πολλά. Είμαστε άτομα τα οποία, εκτός το ότι φέρουμε στον κόσμο παιδιά, έχουμε οικογένειες, προσπαθούμε να ισορροπήσουμε επαγγελματική και οικογενειακή ζωή. Είμαστε άτομα τα οποία έχουμε ικανότητες, έχουμε δεξιότητες και μπορούμε επάξια να εκπροσωπήσουμε τους συμπολίτες μας, ακριβώς όπως και οι άντρες. Χθες είχαμε λοιπόν και με τον κύριο Μιλιαράκη αυτή τη συζήτηση για την ποσόστοση. Ο κύριος Μιλιαράκης διαφωνεί. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική ποσόστοση, γιατί σε βάθος χρόνου ενδεχομένως να φέρει μια διαφορά στην νοοτροπία. Είναι τραγικά τα ποσοστά εκπροσώπησης των γυναικών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και θεωρώ ότι ένα πολύ σημαντικό διακύβευμα το οποίο χάθηκε ήταν η αντιπροσώπευση των γυναικών. Η οποία... Είχατε κάποια δέσμευση από τον κύριο Βαρουφάκη ότι. Αν θέλετε, μας απαντάτε βέβαια, δεν ότι αν ήσασταν η πρώτη συμπεριφερειακή ενότητα Ηρακλείου, δεν θα διατηρούσε την έδρα του και θα την παίρνατε εσείς. Όχι, δεν υπήρχε. Επειδή καμία... είστε γυναίκα και επειδή αντιπροσωπεύετε, φαντάζομαι έτσι. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν θα ίσχυε κάτι τέτοιο. Ο Γιάννης Βαρουφάκης θα λάμβανε όποια απόφαση θεωρούσε αυτό σωστή για το κόμμα και, και γενικότερα. Απλά θα ήταν ένα μήνυμα. Θα ήταν ένα μήνυμα στην αντιπροσωπεύοντα. Θα ήταν σαφέστατα πολύ, πολύ ισχυρό μήνυμα για την εκλογική μας βάση, βεβαίως. Έχει μεγάλη βάση αυτό το οποίο ζητάτε και στο θέμα αυτό στο οποίο απευθύνεστε. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι και άντρες και γυναίκες ψηφίζουν, αλλά αυτό που λέτε ουσιαστικά εσείς είναι να αλλάξει λίγο τρόπο σκέψης. Και η αλήθεια είναι αυτή, ότι τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια, δεν ξέρω Νίκο αν υπάρχουν σημειώσεις επ' αυτού. Έχουμε να δούμε γυναίκα βουλευτή από το Αυτό έγινε από εμάς φέτος. Από εσάς. Βεβαίως. Στις 10 έδρες, οι 4 έδρες είναι γυναίκες. Ορίστε. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τελικά δεν είναι όλα τόσο flat. Και δεν ήταν ούτε πρώτες στο δέντιο, ούτε υπήρχε θέση, ας πούμε, επιλογής από τον πρόεδρο όσον αφορά την έδρα δηλαδή. Mm-hmm. Τέσσερις γυναίκες. Αλλά ως Κρήτη δεν εξελέξαμε. Όχι, εκτός από την Τώρα Μπακογιάννη, έτσι. Τώρα Μπακογιάννη. Ως Κρήτη δεν εξελέξαμε καμία γυναίκα. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο αυτό, πρέπει να μας προβληματίζει. Mm-hmm. Κύριε Καβιωτάκη, τι αφού γκράζεστε από τον πρόεδρο του κομματικού σχηματισμού, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, ποια στάση θα κρατήσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο από εδώ και στο εξής, ποια είναι τα θέματα δηλαδή στα οποία θα σταθεί και θα επιμείνει γι' αυτά έως ότου βρεθούν λύσεις. Ποια στάση θα κρατήσει, ποιανού θες θα πάρει. Και ποιανού θες θα πάρει, σωστό. Εσείς ό,τι αποφασίσετε. Και αν θα υπάρξουν συνεργασίες αργότερα, μελλοντικά. Μελλοντικά.
Είμαστε μια μέρα μετά τις εκλογές. Οι θέσεις του κυρίου Βελόπουλου είναι σαφείς. Δεν είμαστε σε συνεργασία και ούτε επιθυμούμε συνεργασία ούτε με τη Νέα Δημοκρατία ούτε με κάποιο άλλο σχηματισμό. Είναι σαφές. Τώρα, το ότι είμαστε μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα υπερασπιστούμε τις θέσεις μας, τις θέσεις του κόμματος, αυτά που εκπροσωπούμε, σε πάρα πολλούς τομείς. Όχι δηλαδή, σε όλα. Δεν νομίζω. Αν δούμε κάποιο νομοσχέδιο το κάποιο οποίο βρίσκεται κοντά στο πρόγραμμά σας. Κοντά στο πρόγραμμά μας, αλλά το πιο σωστά στην κοινωνία. Για το καλό της κοινωνίας. Ναι, εκεί είμαστε κοντά. Εκεί είμαστε κοντά. Οπότε κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το οτιδήποτε. Εγώ αυτό σε θα πω. Θέματα όμως που έχουμε βάλει και κόκκινες γραμμές, είτε αφορά το μεταναστευτικό, είτε σε τελείως διαφορετική αντίληψη στο θέμα της οικονομίας, σε νομοσχέδια που επιβαρύνουν περισσότερο την κοινωνία, εκεί είμαστε αντίθετοι. Κάθετα αντίθετοι. Πιστεύετε ότι θα έχει βάθος και εννοώ μακροχρόνια, μακροπρόθεσμα, θα κρατήσει η ελληνική λύση ή θα είναι ένα πυροτέχνημα όπως κάποιους κομματικούς σχηματισμούς, τους οποίους έχουμε δει και στο παρελθόν. Ανεξάρτητοι Έλληνες. Ποτάμι, γιατί τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν σχήματα τα οποία δημιουργήθηκαν μέσα στους καιρούς για συγκεκριμένους λόγους και τελικά σκοτάδι μετά. Μην προσπερνάμε το γεγονός ότι αυτά τα κόμματα προανέφερες, τόσο το Ποτάμι όσο και Ανεξάρτητοι Έλληνες, γιγαντώθηκαν εντός εισαγωγικών και απέκτησαν δύναμη μέσα στην κρίση. Έτσι. Ναι, ναι. Ένας παράγοντας που δεν πρέπει να το προσπερνάμε. Η ελληνική λύση τώρα είμαστε εντάξει. Κάνουμε τα πρώτα βήματά μας. Πέρα από την κρίση δεν και έχουμε την εποχή των μνημονίων. Το σημειώνω αυτό, Νίκο, γιατί υπήρξε ήδη ένα πεδίο αμφισβήτησης, ακόμα και πριν και έντονης αμφισβήτησης, και πριν ακόμα ξεκινήσει η εκλογική διαδικασία και πριν έχουμε τις ευρωπαϊκές κάλπες. Αμφισβήτηση εννοείται σε τι. Αμφισβήτηση όσον αφορά τις πολιτικές τοποθετήσεις, το πολιτικό στίγμα της ελληνικής λύσης. Γι' αυτό το λέω. Αυτά που λέγαμε και προηγουμένως. Ναι. Γι' αυτό ρώτησα εάν βλέπετε να κρατάει τελικά, αλλά θα μου πείτε νωρίς είναι. Νωρίς είναι. Εδώ είμαστε. Η μάχη θα δοθεί μέσα στο Κοινοβούλιο. Έτσι. Οι θέσεις είναι σαφείς. Μπορούμε να σας τις πούμε, αν θέλετε, σε πολλά σημεία. Τα έχουμε συζητήσει και προεκλογικά όλα τα σημεία. Γι' αυτό ήθελα σήμερα να φουντραστούμε λίγο για να πάρουμε σημεία των συναισθημάτων, του απόϊχου από τη χθεσινή εκλογική διαδικασία. Πιστεύω αυτό το πράγμα που έχει αφήσει η εκλογική αναμέτρηση χθεσινή είναι το γεγονός ότι η Δημοκρατία νίκησε, κέρδισε με την αποπομπή, γιατί διαφορετικά δεν μπορώ να το πω, της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα. Και όσοι νομίζουν ότι θα μας φορτώσουν ένα φορτίο της Χρυσής Αυγής, καλώντας μας ως ακροδεξιούς, είναι πολύ λάθος. Κυρία Τσακαλά, ο χρόνος θα το δείξει. Θέλω με εσάς να κλείσουμε μία τοποθέτηση και από εσάς. Επόμενη μέρα. Και για την ίδια, βέβαια. Και για την ίδια την προηγούμενη. Για την ίδια. Για να κλείσουμε. Γιατί στο παρελθόν, αν κοιτάξει κανείς περγαμηνές βιογραφικό δικό σας, φαίνεται ότι έχετε πετύχει πολλούς στόχους. Ένας ακόμα, ποιος θα είναι, τι θα δούμε μελλοντικά. Όπως επιμένουμε στο πολιτικό στίβο. Επιμένουμε στο πολιτικό στίβο. Είναι τεράστιο το στοίχημα, προσωπικό και πολιτικό. Όπως σας έχω πει και σας έχω ξαναπεί, η προσωπική μου φιλοδοξία είναι η συνένωση του προοδευτικού χώρου στη βάση της οικολογίας. Μάλιστα. Λοιπόν. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.